Μέρη. Γεια σας, τι κάνετε? Αγάπη μου γλυκιά, σου επιτεθήκανε σε σούπερ μάρκετ? Όχι, δεν ισχύει αυτό, πραγματικά. Α. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς βγήκε αυτή η δημοσίευση και από πού. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή μου στέλνουν πάρα πολλοί άνθρωποι να μάθουν αν είμαι καλά στην υγεία μου και αν όντως έγινε κάτι τέτοιο. Και απλά ήθελα να πω ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Είμαι μια χαρά και δεν μου έχει επιτεθεί κανεί. Είσαι καλά. Οπότε όλα είναι τέλεια και πολλά φιλάκια στην ειρήνη μου. Μέγκη μου. Είδες όταν βγαίνεις έξω από το παιχνίδι, όλα σου φαίνονται αλλιώς. Εγώ με τη Μέγκη δεν είχα ποτέ κόντρα. Ίσα-ίσα είπα ότι είναι η πιο αληθινή εκεί μέσα. Και εγώ εδώ που έκατσα στον καναπέ είπα το ίδιο πράγμα. Πώς λέω για σένα ότι είσαι ένα κορίτσι έξω καρδιά, δεν θα ξεχάσεις ποτέ τη ρίζα σου. Θεωρώ πως η Μέγκη δεν με νοιάζει ποια ήταν μέσα στο παιχνίδι. Εμένα με νοιάζει όταν ήρθε και έκατσε εδώ στον καναπέ και έβγαλε το αληθινό της πρόσωπο. Αυτό που όταν τη ρωτούσες κάτι σου έλεγε την αλήθεια της, για το bullying που βίωσε, για ό,τι έπαθε στη ζωή της και που τώρα το αντιμετωπίζει μια χαρά. Μέγκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόκλησή μας να μας απαντήσεις αν έφαγες ξύλο μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δεν έφαγες λοιπόν, όλα καλά. Αγόρασες, να φανταστώ, κάτι για να φας. Τόνιζα, ναι, για να φάω. Ναι. Αγάπη μου γλυκιά, φιλιά πολλά. Φιλάκια. Τώρα που τα βλέπεις όλα απ' έξω, που δεν είσαι...